Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα για παρουσίαση έχουμε Μολίκ. Είναι πολωνέζικα υγρά από τη σειρά Dripper Line. Τα παρουσιάζω από ένα όμορφο μέρος πάλι της Θράσου, από το παλιό λιμάνι. Το πρώτο υγρό που θα παρουσιάσω είναι λαμπάντα. Τι είναι το λαμπάντα? Λαμπάντα, όνομα επηρεασμένο από τροπικά νησιά, τροπικούς χορούς. Είναι ένα υγρό που προσπαθεί να ξεχωρίσει από τη σειρά. Και τι έχει το λαμπάντα μέσα? Αυτό που ξεχωρίζω είναι μπανάνα μαζί με ανανά. Όμως η μπανάνα συγκρούεται μαζί με τον ανανά και προσπαθεί το ένα να υπερισχύσει από το άλλο. Δηλαδή παίζουν ουσιαστικά ένα πόλεμο. Αλλά εκεί όμως έρχεται και μπαίνει στο παιχνίδι η καρύδα. Δεν ξέρω τώρα, έχω ατμίσει πολλά υγρά με καρύδα. Κάποια από αυτά, ίσως λίγο, τα περισσότερα από αυτά μου θυμίζουν λίγο αντιλιακό, κάποια έτσι artificial γεύση. Σε αυτό εδώ το υγρό η καρύδα είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι φυσική. Νομίζω ότι έχει σπάσει μια καρύδα και πίνει το χυμό τη. Στην τζούρα και γενικά και στην εκπνοή αντιλαμβάνουμε πολύ έντονο τον ανανά και την μπανάνα. Βέβαια έρχονται ένα-ένα στην αρχή, αλλά και μετά μαζί και τα δύο, και δίνουν έτσι μια εξαίσια, μια έτσι πολύ πρωτότυπη γεύση στο στόμα, και βέβαια η επίγευση αυτή μένει για πολλή ώρα. Η καρύδα έρχεται και πλαισιώνει όλο αυτό και το στρογγυλεύει. Δεν είναι έντονη τόσο πολύ η καρύδα, απλά δίνει το στίγμα της σε όλο αυτό το υγρό και του δίνει μια πολύ εξαίσια, πολύ έτσι φανταστική γεύση. Διακρίνω ακόμα ότι υπάρχει μια έτσι σαν κάσταρ, σαν κρέμα μέσα. Ίσως είναι και της μπανάνας αυτή η κρέμα που κολλάει στον ουρανίσκο και στη γλώσσα και του δίνει μια πολύ διαφορετική γεύση, μια πολύ φανταστική γεύση. Το προτείνω σε όσους τους αρέσουν τα ιδιαίτερα υγρά, τα τροπικά ας πούμε υγρά. Η μπανάνα και ο ανανάς είναι λίγο ιδιαίτερα υγρά και ίσως είναι για λίγους. Βέβαια σε αυτό το υγρό είναι τόσο ωραίο σαν συνταγή που σίγουρα θα αρέσει σε πολλούς και όχι μόνο σε αυτούς που τους αρέσει ο ανανάς και η μπανάνα. Το προτείνω. Είναι ένα υγρό που ξεχωρίζει από αυτή τη σειρά Dripper Line. Το ντουμάνι του δεν φαίνεται εδώ πέρα σίγουρα γιατί έχει και αέρα. Είναι αρκετό, πλούσιο, γεμάτο και βέβαια και το χτύπημά του είναι ανάλογο. Βέβαια δεν είναι τόσο πολύ έντονο, αλλά είναι έτσι ένα βελούδινο χτύπημα που θα αρέσει σε πολλούς. Πάμε όμως να παρουσιάσουμε το επόμενο υγρό. New York. Η εταιρεία δεν λέει και πολλά τι είναι αυτό το υγρό, τι περιέχει μέσα, τι συνταγή είναι. Προσπαθεί να μας δώσει έτσι λίγο να φανταστούμε τι είναι αυτό και ίσως το μόνο στοιχείο που μας δίνει ότι είναι μια γεύση τσιχλόφουσκας. Όντως, αυτό που παίρνω σαν πρώτη φάση είναι μια γεύση τσιχλόφουσκας, αλλά διακρίνω έντονα μια ωραία γεύση, μεστή γεύση καρπουζιού, έτσι νόστιμου και τόσο γλυκού που μου αρέσει, είναι εξαιρετική αυτή η γεύση. Από πίσω όμως έρχεται και το αγκαλιάζει μία φράουλα, που αυτό μαζί φράουλα και καρπούζι δίνουν τον τέλειο συνδυασμό. Η γεύση αυτό της τσιχλόφουσκας του δίνει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση σε αυτό το υγρό, μια ιδιαίτερη συνταγή. Η επίγευση που μου αφήνει είναι του καρποζιού περισσότερο, με μια κρεμώδης αυτή επίγευση που κολλάει στον ουρανίσκο αλλά και στη γλώσσα και δίνει μια πολύ φανταστική γεύση. Το ντουμάνι του είναι πάρα πολύ πυκνό, είναι πλούσιο, είναι έντονο. Το χτύπημά του το είναι ντεμί, δηλαδή ούτε πολύ χτύπημα αλλά ούτε και λίγο χτύπημα. Θα αρέσει σε αυτούς που τους αρέσει κάτι μέτριο. Το προτείνω σε αυτούς που τους αρέσουν τα φρούτα, σίγουρα σε αυτούς που κυνηγάνε τις τσιχλόφουσκες. Είναι ένα υγρό ιδιαίτερο. Είναι ένα υγρό που θα τους συναρπάσει. Σε όσους βέβαια αρέσουν αυτά τα υγρά του τύπου τσιχλόφουσκας. Πάμε όμως να παρουσιάσουμε το επόμενο υγρό. Strawberry. Όσοι ακούμε τη λέξη strawberry σε ένα υγρό, φανταζόμαστε ότι είναι μια φράουλα. Έχω ατμίσει αρκετά υγρά με φράουλα, αλλά σαν αυτό το υγρό, λίγα είναι αυτά που έχω ατμίσει και μου δώσαν αυτή την εντύπωση. Είναι ένα υγρό που όλοι θέλουμε να το ατμίσουμε και το λέω με πολύ σιγουριά. Το υγρό αυτό είναι ένα
υγρό φράουλας που μια παίρνω φράουλα όρημη, μια άγουρη, μια γλυκιά, μια όξινη, μια πολυδιάστατη φράουλα που σίγουρα δεν υπάρχει ένα άρωμα φράουλας μέσα σε αυτό το υγρό, σίγουρα. Δίνει μια έντονη προσωπικότητα σε αυτό το υγρό, δίνει μια τόσο φρέσκια, τόσο αληθινή φράουλα που όποιοι το δοκιμάσουν θα πούνε σαν να ατμίζουν ένα υγρό που έχουν στύψει από φράουλες. Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Η επίγευση που μου αφήνει αυτό το υγρό και για πολλή ώρα είναι σαν να έχω φάει φρέσκες φράουλες με ζάχαρη. Πολλοί από εμάς έχουν φάει φρέσκες φράουλες με ζάχαρη και ξέρουν τι σημαίνει μετά να έχεις στο στόμα σου αυτή την επίγευση. Αυτό το υγρό για πολλή ώρα, για πάρα πολλή ώρα θα σου αφήνει αυτή τη γεύση. Δεν θα πω άλλα γιατί δεν χρειάζεται να πω άλλα για αυτό το υγρό. Είναι ένα υγρό πιπίλα που λένε. Το ντουμάνι του είναι πλούσιο, καλό, δυνατό, όλα. Το χτύπημά του δεν είναι τόσο πολύ, είναι το περισσότερο βελούδινο. Αλλά θα αρέσει. Το προτείνω σε όλους. Και ακόμα και σε αυτούς που κάνουν καπνικά. Αν δοκιμάσουν αυτό το υγρό θα δούνε και θα αλλάξουν γνώμη μάλλον για τα φρουτένια υγρά. Σίγουρα θα το προτιμήσουν σε κάποιες πιο ιδιαίτερες στιγμές τους. Περνάμε όμως να παρουσιάσουμε το άλλο υγρό που είναι Bombastic. Τι είναι το Bombastic? Μου θυμίζει αρκετά το New York που σας παρουσίασα προηγουμένως. Έχουμε τώρα να κάνουμε με ένα φρούτο, το καρπούζι, αλλά τραγανό, όριμο, κόκκινο, έτοιμο δηλαδή, το έχεις κόψει και θέλεις να το φας. Και μία φράουλα, πάλι όριμη, γλυκιά και πολύ ζουμερή. Σε αντιθέση με προηγούμενα που είπα ότι στο New York παίρνω μια τσιχλόφουσκα γεύση, εδώ αντιλαμβάνομαι μια πλούσια φρέσκια γεύση από φυσικά φρέσκα φρούτα. Αυτό είναι το Bombastic. Φρέσκα φρούτα κομμένα, είναι σαν να έχεις τύψει, σαν να έχεις φτιάξει αυτό το υγρό με αυτή τη συνταγή. Όσο το ατμίζω τόσο μου αρέσει περισσότερο, τόσο με προδιαθέτει να θέλω να το έχω πιπίλα. Είναι ωραίο υγρό, είναι γευστικό υγρό, είναι εξαίσιο, εξαιρετικό υγρό. Είναι το δεύτερο υγρό που ξεχώρισα από τη Dripper Line και νομίζω ότι θα το ξεχωρίσουν και όσοι το δοκιμάσουν. Γιατί χρειάζεται να το δοκιμάσεις το υγρό αυτό, να δεις αν σου ταιριάζει ή όχι. Βέβαια και σε αυτό το υγρό το ντουμάλι του είναι τρομερό, το χτύπημά του ίσως είναι λιγάκι περισσότερο από τα προηγούμενα και βέβαια το προτείνω σε όλους τους φρουτάκηδες, αλλά όχι μόνο. Αν το δοκιμάσουν και κάποιοι άλλοι, κάποιοι που τους αρέσουν βέβαια τα καπνικά, ίσως να δούνε κάτι διαφορετικό, αλλά καλύτερα να το δοκιμάσετε για να καταλάβετε τι εννοώ. Περνάμε στο επόμενο. Και περνάμε τώρα στο επόμενο υγρό που είναι το καπνικό της σειράς Dripper Line και είναι Delight. Το Delight τι είναι? Όταν το άνοιξα το μπουκάλι και το μύρισα, διαπίστωσα ότι έχω να κάνω με το αγαπημένο μου καπνικό, δηλαδή Airway 4. Αλλά ένα υγρό αναπλήρωσης με Airway 4 μπανάνα, με φουντούκι και καραμέλα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η μπανάνα σε πολλές περιπτώσεις σε υγρά αναπλήρωσης δεν είναι ότι και καλύτερο, δεν μπορεί να δώσει τα καλύτερά της. Ίσως πολλές φορές έρχεται σε πιο artificial γεύση, αλλά σε αυτό μου δίνει μια φρέσκια, μάλλον πολύ μεστομένη μπανάνα, σαν κρέμ μπορώ να πω. Και αυτό μου αρέσει πολύ γιατί δεν απίστευτα καλά, εξαιρετικά με το Airway 4 και δίνει στο καπνικό μια πιο διαφορετική διάσταση. Όντως, η μπανάνα με το Airway 4 δένουν απίστευτα. Δένουν και όχι μόνο δένουν, δίνουν και ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα στο καπνικό αυτό και πολλές φορές το αντιλαμβάνεσαι σαν ένα γλυκό υγρό και όχι καπνικό. Ίσως εκεί θα μπερδέψει κάποιους γλυκατζίδες και θα πούνε ότι αυτό το υγρό είναι γλυκό και όχι καπνικό. Κι όμως, το Airway 4 έρχεται σε αρκετή δόση και εγώ που ατμίζω πολλές φορές καπνικά, το διακρίνω έντονα, αλλά με την βοήθεια της μπανάνας μου αλλάζει όλο αυτό το χαρακτήρα και μου δίνει κάτι διαφορετικό. Και εκεί είναι όλα τα λεφτά. Το προτείνω σε όλους. Δοκιμάστε το. Ίσως θα δείτε κάτι διαφορετικό στη δικιά σας, ας πούμε, νοοτροπία στο άτμισμα. Ίσως θα δείτε κάτι άλλο σε ένα υγρό αναπλήρωσης, που αυτό θα σας αρέσει. Είναι ένα καπνικό που δεν είναι καπνικό και είναι ένα γλυκό που δεν είναι γλυκό.
Το ντουμάνι του και σε αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ πλούσιο. Το χτύπημά του δεν είναι τόσο πολύ, αλλά καλό και το προτείνω. Escape. Όντως αυτό το υγρό είναι μία απόδραση. Μία απόδραση από τα συνηθισμένα. Είναι ιδιαίτερο υγρό. Βέβαια, να σας πω από την αρχή ότι δεν είναι στα δικά μου ατμιστικά profiles, αλλά θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ, γιατί σίγουρα υπάρχουν και έξω ατμιστές που τους αρέσουν αυτά τα υγρά. Τι έχει αυτό το υγρό? Αν σας αρέσει ο γλυκάνισος, η γλυκόριζα, η φράουλα, τα σπεροειδή, τα κόκκινα φρούτα, σίγουρα θα σας αρέσει και αυτό. Έχουμε ένα χαρακτήρα έντονο των εσπεροδοειδών. Διακρίνω σε όλη τη διάρκεια της τζούρας εσπεροδοειδή. Ο γλυκάνισος ευτυχώς δεν είναι τόσο έντονος, αλλά πλαισιώνει όμορφα και αγκαλιάζει όλη αυτή τη γεύση. Της δίνει ένα έντονο και διαφορετικό χαρακτήρα και ίσως αυτό θα αρέσει σε αρκετούς. Η φράουλα ίσως σε αυτό το υγρό δεν τη διακρίνω τόσο έντονη, αλλά και αυτή δίνει το δικό της στίγμα. Δίνει μια πιο γλυκιά και σπάει αυτή την όξινη των εσπεροδοειδών και του δίνει ένα ωραίο χαρακτήρα, έτσι ένα πιο διαφορετικό χαρακτήρα. Να σας πω την αλήθεια, γλυκόριζα δεν αντιλαμβάνομαι, ίσως δεν έχω την εμπειρία της γλυκόριζας, δεν τη διακρίνω σε αυτό το υγρό, δεν ξέρω. Τώρα το ντουμάνι του είναι πλούσιο, πυκνό και αυτό που θέλουμε. Τώρα το χτύπημά του είναι αρκετό. Φταίει ίσως και ο γλυκάνισος και τα εσπεροδοειδή. Και όλο αυτό σαν σύνολο και του δίνει ένα πολύ έντονο χτύπημα στο λαιμό. Το προτείνω σε αυτούς που τους αρέσουν τέτοιες γεύσεις, η γλυκάνιση, τα εσπεροειδή, όλα αυτά, και ίσως δεν είναι για όλους. Αλλά καλό είναι να το δοκιμάσετε πριν αποφασίσετε. Περνάμε στο επόμενο υγρό. 8 o'clock. Τι είναι το 8 o'clock? Θα σας δώσω μια εικόνα. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει κάτι σοκολατάκια με γέμιση μέντας που δίνουν μετά σε κάτι εστιατόρια, μετά το φαγητό και σου φτιάχνουν, ας πούμε, τη γεύση κλπ. Και ίσως είναι και πολύ φημισμένα στην Αγγλία. Αυτό είναι το υγρό 8 o'clock. Έχουμε να κάνουμε τώρα με ένα σοκολατάκι με γέμιση μέντα, πολύ δροσερό, πολύ παγωμένο, πολύ ιδιαίτερο. Βέβαια, για μένα δεν είναι για τα δικά μου ατμιστικά profile, αλλά έδωσα σε φίλους να το δοκιμάσουν και τους άρεσε πάρα πολύ. Για μένα ίσως για 1-2 ώρες θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά από εκεί και πέρα με κουράζει. Να πω την αλήθεια ότι η σοκολάτα αυτή, έχω δοκιμάσει και άλλες σοκολάτες, αλλά αυτή την αντιλαμβάνομαι πολύ γλυκιά, πολύ γαλακτερή, καθόλου πικρή, ωραία. Πολύ ωραία σοκολάτα. Έχω ατμίσει και άλλες τέτοιες σοκολάτες και ίσως είναι από τις καλές σοκολάτες που έχω ατμίσει. Η κρέμα μέντας βέβαια του δίνει ένα άλλο χαρακτήρα σε αυτό το υγρό, του δίνει ένα πιο έντονο παγωμένο χαρακτήρα που αυτό ίσως θα δώσει και τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή. Το προτείνω σε αυτούς που τους αρέσουν και οι μέντες αλλά και οι σοκολάτες και αυτός ο συνδυασμός και ίσως δεν είναι για όλους. Αλλά σαν συνταγή είναι εξαιρετική. Όντως ο χαρακτήρας αυτού του υγρού είναι έντονος, παγωμένος, τολμηρός. Δεν είναι στα δικά μου ατμιστικά profile σίγουρα, αλλά θα είναι για κάποιους που προτιμούν τέτοια υγρά, τέτοιοι συνδυασμών υγρά, σοκολάτας, μέντας. Το προτείνω. Άσχετα αν δεν μου αρέσει εμένα, δεν έχει καμία σημασία αυτά. Ίσως για κάποιους άλλους θα είναι πολύ ωραίο υγρό. Και περνάμε στο τελευταίο υγρό της σειράς Dripper Line από Molink, που είναι Lemonade Blush. Είναι ένα υγρό από φρέσκια λεμονάδα, στημένη, φρεσκοστημένη, με lime και λεμόνι. Αυτός ο συνδυασμός είναι απίστευτα ωραίος. Ίσως για μένα δεν ήταν τόσο ιδανική, αλλά σας είπα και το επαναλαμβάνω πολλές φορές ότι δεν είναι, επειδή δεν μου αρέσει εμένα, δεν είναι και καλό σαν υγρό. Αρκεί να το δοκιμάσετε. Εδώ έχουμε μία λεμονάδα που είναι τόσο πολύ φρέσκια, τόσο φρεσκοστημένη που τους έχουμε στάξει μέσα raspberries και κόκκινα φρούτα. Ωραίος συνδυασμός, ωραίος. Μέχρι εκεί καλά. Το lime είναι τόσο έντονο που για μένα δίνει μια απίστευτη φρεσκάδα που ίσως κάπου στο διάστημα της ημέρας με κούρασε. Όμως δεν έχει να κάνει με μένα, γιατί σας είπα όλα τα υγρά είναι τελείως προσωπική υπόθεση. Σε άλλους μπορεί να τους αρέσει περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Αρκεί να το δοκιμάσετε. Το λεμόνι και το lime
δένουν φοβερά. Δένουν φοβερά σε αυτή τη συνταγή, της δίνουν μια πιο ιδιαίτερη υπόσταση, της δίνουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, ένα πιο όμορφο χαρακτήρα. Τα raspberries τώρα και τα κόκκινα φρούτα τα αντιλαμβάνουν πολύ λίγο στο background και ίσως όχι τόσο έντονα και μάλλον θέλουν να καλύψουν αυτά τα όξινα που έχουν και το lime αλλά και το λεμόνι για να του δώσουν μια πιο γλυκιά υπόσταση. Η επίγευση που μου άφησε αυτό το υγρό είναι η επίγευση ενός λεμονιού με ζάχαρη. Το ντουμάνι του είναι εξαιρετικό και εδώ. Έχουμε ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Θα αρέσει σε αυτούς που ζητούν κάτι τέτοιο και σε ντουμάνι αλλά και σε χτύπημα. Το προτείνω ίσως σε αυτούς που τους αρέσουν τα σπεροειδή, τους αρέσουν τα ιδιαίτερα υγρά, τα πιο δροσιστικά υγρά και ίσως τώρα το καλοκαίρι σε αυτούς που επιζητούν μια τέτοια γεύση για κάπου στην παραλία να το ατμίσουν κάπου πολύ πιο ιδιαίτερα. Το προτείνω. Αρκεί όμως να το δοκιμάσουν πρώτα. Και αυτά ήταν τα 8 υγρά από την Triple Line, από Molink, τα πολωνέζικα αυτά υγρά. Τα παρουσίασα και ελπίζω να βοήθησα στο να διαλέξετε κι εσείς από αυτή τη σειρά κάποια για να τα ατμίζετε καθημερινά. Κάποια από αυτά για μένα δεν ήταν και τόσο στο ατμιστικό μου προφάιλ, αλλά αυτό έχει να κάνει βέβαια με το προσωπικό μου στυλ. Κάποια άλλα μου άρεσαν πάρα πολύ. Ελπίζω και εσείς να τα δοκιμάσετε και να αποφασίσετε αν σας αρέσουν ή όχι. Μέχρι τότε όμως, καλά να είστε, καλά να περνάτε, καλά ατμίσματα. Γεια σας.